Με τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε σήμερα από τη σελίδα 687. Είναι από το βιβλίο του προφήτου Ιερεμία, κεφάλαιο Ι.Ζ. και εδάφιο 5. Σελίδα 687, Ι.Ζ. 17 κεφάλαιο και εδάφιο 5. Ούτω λέγει Κύριος, επικαρτάρατος ο άνθρωπος ώστις ελπίζει επί άνθρωπον και κάμνει σάρκα βραχίων αυτού και του οποίου η καρδία απομακρύνεται από του Κυρίου. Διότι θέλει είστε ως η αγριομυρίκη εν ερήμο και δεν θέλει δει όταν έλθει το αγαθόν, αλλά θέλει κατοικεί τόπους ξηρούς εν ερήμο, γιν αλμυράν και ακατοίκητον. Ευλογημένος ο άνθρωπος ο ελπίζων επί Κύριον και του οποίου ο Κύριος είναι η ελπής, διότι θέλει είστε ως δέντρον πεφυτευμένον πλησίον των υδάτων, το οποίο εξαπλώνει τα ρίζας αυτού πλησίον του ποταμού, και δεν θέλει δει όταν έρχεται το καύμα, αλλά το φύλλον αυτού θέλει θάλει, και δεν θέλει μεριμνήσει εν το έτη της ανομβρίας, ουδέ θέλει παύση από το να κάμει καρπών. Η καρδία είναι απατηλή υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Τις δίνεται να γνωρίσει αυτήν? Εγώ, ο Κύριος, εξετάζω την καρδίαν, δοκιμάζω τους νεφρούς, για να δώσω εις έκαστον κατά το σωδούς αυτού, κατά των καρπών των έργων αυτού. Καθώς υπέρδειξη εποάζουσα κι μη νεοσούσα, ούτως ο αποκτών πλούτη, αδίκως, θέλει αφήσει αυτά εις το ίμιση των ημερών αυτού και εις τα έσχατα αυτού θέλει είστε άφρον. Να διαβάσουμε λίγα εδάφια και από τη σελίδα 828. Είναι από το βιβλίο του Αβακούμ, 3ο κεφάλαιο και 18 εδάφιο. Σελίδα 828. Βιβλίων Αβακούμ, 3ο κεφάλαιο και 17 εδάφιο. Αν και η σική δε θέλει βλαστήσει, μη δε θέλει είστε καρπός εν της αμπέλης, ο κόπος της ελέας θέλει ματαιωθεί, και οι αγροί δε θέλουν σι δώσει τροφήν. Το πίμνιον θέλει ξολοθρευθεί από της μάνδρας, και δε θέλουν συνείστε βόες εν της στάβλης. Εγώ όμως θέλω εφραίνεστης των Κύριων, θέλω χέρι στον Θεό της σωτηρίας μου. Ο Κύριος ο Θεός είναι η δύναμής μου, και θέλει κάμι τους πόδας μου ως των ελάφων, και θέλει κάμι να περιπατώ εις τους υψηλούς τόπους μου. Αμήν. Είναι γεγραμμένο και η γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί ότι υπάρχει χρόνος στα πάντα και καιρός παντή πράγματι. Υπάρχει καιρός του καταστρέφειν, αλλά υπάρχει και καιρός του οικοδομήν. Υπάρχει καιρός του κλαίν, αλλά υπάρχει και καιρός του γελάν. Υπάρχει καιρός του πενθύν, αλλά υπάρχει και καιρός του χέριν. Υπάρχει καιρός του αποκτήσε, αλλά υπάρχει και καιρός του απολέσε. Τέλος, υπάρχει καιρός πολέμου, υπάρχει και καιρός ειρήνης. Ο Θεός έχει μεριμνήσει έτσι να είναι η ζωή του ανθρώπου, ώστε ο άνθρωπος πότε ζητώντας βοήθεια και πότε δοξάζοντας το Θεό να περπατάει μέχρι να φτάσει στο τέλος της υποθέσεως που είναι η αιώνια ζωή ή η αιώνια απώλεια. Το βέβαιο είναι ότι όλα αυτά που επιτρέπει ο Θεός τα επιτρέπει μέσα σε μία, όπως είναι καλός πατέρας, αγαθός πατέρας, μέσα σε μία εκπαιδευτική, παιδαγωγική παιδεία. Εκπαιδευτική παιδεία. Παιδαγωγική κρίση δε πολλές φορές. Και έτσι λοιπόν από το Θεό προέρχονται και τα καλά και τα κακά, και τα δύσκολα και τα εύκολα, και η ευλογία αλλά και η κατάρα. Ο άνθρωπος λοιπόν είτε το θέλει είτε όχι, και σήμερα αναφερόμαστε για τους ανθρώπους που δέχτηκαν τον Χριστό, επεκαλέστηκαν το όνομά του
και ο Πατέρας Θεός τους αναγέννησε, τους ελέησε, άλλαξε την καρδιά τους και από σκληρή την έκανε απαλή και τρυφερή, ώστε να μπορεί να μετανοεί και να ζητάει συγγνώμη. Άλλαξε το πνεύμα του που από αλαζονικό το έκανε ταπεινό και φρόνιμο, ώστε να μπορεί να συγχωρεί πάντοτε, και του έδωσε και μία αιώνια και ουράνια ελπίδα, την ελπίδα της προσκλήσεως του Θεού, που είναι η αιώνια ζωή. Αλλά τον άνθρωπο τον θέλει ο Θεός να είναι αξιόπιστος, ώστε να μπορεί ο Θεός να τον εμπιστεύεται, να μπορεί ο Θεός να τον οδηγεί με την αγάπη του στον Χριστό και στο έργο του, να μπορεί ο Θεός τον άνθρωπο να τον έχει τύπο των ανθρώπων, φως μέσα στο σκοτάδι του κόσμου και αλάτι μέσα στην καταστροφή και στην κακία των ανθρώπων. Εκείνο όμως που ο Θεός θέλει να γνωρίζει απόλυτα ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος, είναι ότι η ζωή μας δεν εξαρτάται από το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούμε, είτε είναι περιβάλλον αγάπης είτε μίσους, είτε είναι περιβάλλον ευλογίας είτε κατάρας. Η ζωή μας, η ζωή του ανθρώπου δεν εξαρτάται από το περιβάλλον, δεν εξαρτάται από τις συνθήκες μέσα στις οποίες είναι δυνατόν ο άνθρωπος να ζει, δεν εξαρτάται από τους άλλους ανθρώπους, αλλά ακόμη δεν εξαρτάται και από τον ίδιο τον άνθρωπο, και εννοώ από τις ικανότητες και τις δυνατότητες του κάθε ανθρώπου. Αντιθέτως μάλιστα, ο Θεός αποκαλύπτει, μαρτυρεί, με τα πάσης φυλάξεως Υιέ μου φύλαξε την καρδία σου, διότι εκ ταύτης προέρχονται πάσε εκβάσεις της ζωής σου, που σημαίνει ότι ο Θεός έχει δώσει εξουσία στον άνθρωπο που δέχθηκε το Χριστό να προσδιορίζει και να γνωρίζει απόλυτα το μέλλον του. Όχι μόνο με τον προφητικό λόγο, που οπωσδήποτε ο προφητικός λόγος μας αποκαλύπτει τα μέλλοντα και μοιάζει σαν λιχνάρι που φωτίζει τον άνθρωπο όταν περπατάει σε σκοτεινό τόπο, αλλά επίσης θα τολμούσα να πω και ακόμη περισσότερο, όχι δηλαδή μόνο με τον προφητικό λόγο, αλλά και με το λόγο της διδαχής, με τη διδαχή των Αποστόλων, με τη διδασκαλία, καθώς όταν ο άνθρωπος περπατάει έτσι όπως ο Θεός θέλει, τότε ανεξάρτητα από αυτά που συμβαίνουν γύρω του, αυτός θα απολαμβάνει την εύνοια του Θεού, τη βοήθεια του Θεού, τη χάρη του Θεού, το έλεος του Θεού, ώστε να ισχύει σε αυτόν αυτό το οποίο ο Απόστολος Παύλος λέγει: «Δεν θέλω, αδελφοί, να λυπήστε όπως η λυπή των ανθρώπων που δεν έχουν ελπίδα». Το κύριο λοιπόν χαρακτηριστικό για το αν η ζωή μας σήμερα, αύριο και στο μέλλον θα είναι πραγματικά μέσα στην εύνοια, στην ευμένεια και στην ευλογία του Θεού, είναι αν έχουμε ελπίδα βεβαία και ασφαλή. Μόνο αυτό. Γι' αυτό και με απόλυτη απλότητα αλλά και σαφήνεια ξεχωρίζει ο Λόγος του Θεού τους ανθρώπους σε δύο κατηγορίες.
Η μία κατηγορία είναι ο επικατάρατος και η άλλη κατηγορία είναι ο ευλογημένος. Και ο κάθε άνθρωπος μπορεί να εκλέξει και να απορρίψει. Να εκλέξει την ευλογία στη ζωή του, στη ζωή της οικογένειάς του, στην είσοδό του και στην έξοδό του, μέσα στην εκκλησία να εκλέξει την ευλογία και να απορρίψει την κατάρα. Μόνο με μία απόλυτη διάκριση που μας αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού. Πού ελπίζεις, σε ποιον ελπίζεις, από πού περιμένεις και σε ποιον ζητάς βοήθεια. Δεν είναι απλό, ακούγεται απλό, αλλά μέσα στη ζωή αυτή που δυστυχώς περπατάμε δια της όψεως, γιατί έτσι μας έχει φτιάξει ο Θεός, να είμαστε και σώμα αλλά και ψυχή και πνεύμα, και επηρεαζόμαστε απόλυτα από αυτά που ακούμε αλλά και από αυτά που βλέπουμε αλλά και από αυτά που εργάζονται οι άνθρωποι στη ζωή μας. Ενώ ο Θεός θέλει να μας βγάλει από αυτή την δια της όψεως ζωή και να μας μεταφέρει στην δια της πίστεως ζωή. Να μην περιμένουμε βοήθεια από ανθρώπους, γιατί τότε εκλέξαμε την κατάρα. Να μην στηριζόμαστε σε ανθρώπους, γιατί τότε η ζωή μας θα μοιάσει σαν μια άγριο μυρτιά που είναι μόνη της στην έρημο. Έρχεται το αγαθόν αλλά δεν το βλέπει, και η κατοίκησή της είναι σε ξηρούς και έρημους τόπους και αλμυρούς και ακατοίκητους. Ενώ ο άνθρωπος ο οποίος εμπιστεύεται το Λόγο του Θεού και ελπίζει μόνο σε Αυτόν τον οποίον ο Θεός απέστειλε, τον Ιησού Χριστόν τον Κύριον, με όλη του την καρδιά, απορρίπτοντας τις προτάσεις για βοήθεια ή τις προκλήσεις ή τους δελεασμούς ή ακόμη τις απειλές και το φόβο που δημιουργεί το εξωτερικό περιβάλλον, μπαίνοντας δια του Ιησού Χριστού μέσα στην παρουσία του Θεού, ζώντας όχι φυσική ζωή ανθρώπινη αλλά πνευματική ζωή ουράνια, έχοντας πολίτευμα εν της ουρανής, αυτός ο άνθρωπος επιλέγει με τα πάσης βεβαιότητος την ευλογία, έχοντας απορρίψει την κατάρα. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο, γιατί είμαστε άνθρωποι. Δεν είναι εύκολο, μάλλον εύκολο είναι να το λέμε, αλλά πολλές φορές στη ζωή μας διαπιστώνουμε ότι είναι πολύ δύσκολο να το ζούμε. Γι' αυτό και ο Θεός μας δίνει διεξόδους. Αιτείτε και θέλετε λαμβάνει για να είναι πλήρης η χαρά σας. Αυτό που βλέπεις ότι δεν μπορείς να κάνεις, το βέβαιο είναι ότι ο Χριστός μπορεί να το κάνει στη ζωή σου. Και έτσι λοιπόν, όταν ο άνθρωπος επιλέξει να θέσει την ελπίδα του πάνω στο Χριστό, τότε μπαίνει σε μια άλλη σφαίρα επιρροής. Μπαίνει στην πνευματική ζωή, μπαίνει στην εύνοια του Θεού, μπαίνει στη χάρη του Θεού, μπαίνει στη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, το οποίο όμως και πάλι δεν είναι αρκετό. Ο Αβακούμ ζούσε σε ένα περιβάλλον τραγικό, μέσα από το οποίο δεν μπορούσε
να διακρίνει στο περιβάλλον του τη χάρη του Θεού, τη βοήθεια του Θεού, το έλεος του Θεού, αλλά τη διέκρινε στη ζωή του. Δεν του ήταν όμως αρκετό. Γι' αυτό και Πάτοτζε έκραζε στο Θεό. «Έως πότε, Κύριε, θα κράζω και δεν θα μ' ακούς? Έως πότε, Κύριε, θα φωνάζω αδικία, αλλά δεν θα με σώζεις? Έως πότε, Κύριε, θα με κάνεις να βλέπω ανομία, ταλαιπωρία, αδικία μπροστά μου και δεν θα επεμβαίνεις? Έως πότε, Κύριε, ο λόγος σου δεν θα καρποφορεί και δεν θα ενεργεί ανάμεσα στους ανθρώπους? Με κραυγή προσευχότανε. Έκραζε στον Κύριο, γι' αυτό και ο Θεός του απάντησε: «Εάν κράξεις προς εμένα θα σου αποκαλύψω θαυμάσια». Και πράγματι τον επισκέφθηκε ο Θεός στην κραυγή του, στην ελπίδα του μόνο στον Κύριο, στην εξήτησή του μόνο από το Θεό, και του είπε: «Άκουσε, Αβακούμε, εγώ θα πράξω έργο εν τες ημέρες σας, το οποίον δεν θέλετε πιστεύσει εάν της διηγηθεί αυτό». Χάρηκε, αλλά η λύπη του πολλαπλασιάστηκε όταν ο Θεός του εξήγησε το έργο το οποίο επρόκειτο να πράξει και το οποίο δεν θα πίστευε αν κάποιος του διηγόταν. Του είπε ότι εγώ σε απάντηση της προσευχής σου προς βοήθεια θα φέρω τους Χαλδαίους προς κρίση και καταστροφή. Ζητάς βοήθεια, εγώ θα φέρω κρίση. Ζητάς έλεος, εγώ θα φέρω κρίση. Και ο Αβακούμ τα χάσε. Και τα χάσε ακόμη περισσότερο όταν συνέχισε να του εξηγεί ο Θεός. Αλλά όταν θα έρθουν οι Χαλδαίοι και θα εργαστούν το έργο μου, το έργο της κρίσης και της καταστροφής, μέσα από τη δύναμη και την εξουσία που θα τους έχω δώσει, τότε θα υπερηφανευθούνε, θα νομίσουν ότι αυτοί εργάστηκαν με τη δική τους δύναμη, γι' αυτό θα έρθω και σε αυτούς με κρίση. Θα φέρω τους Μίδους και τους Πέρσες και θα καταστρέψουν τους Χαλδαίους. Και όταν και αυτοί υπερηφανευθούν, θεωρώντας ότι τα πάντα τα πέτυχαν με τη δική τους ικανότητα, τότε θα φέρω τους Έλληνες που θα καταστρέψουν τους Μίδους. Και ύστερα θα φέρω τους Ρωμαίους που θα καταστρέψουν τους Έλληνες. Και ο Αβακούμ τα χάσε. Τι Θεός είσαι εσύ? Δεν είσαι Θεός αγάπης, είσαι Θεός καταστροφής? Και δεν μπορούσε να κατανοήσει το Θεό. Δεν μπορούσε να κατανοήσει το έργο του Θεού. Αυτός περίμενε ευλογία στην ελπίδα του στο Θεό και αυτός έφερνε κρίση. Και αποφάσισε, πήρε την καλή απόφαση. Δεν καταλαβαίνω, αλλά ξέρω ότι εσύ μπορείς να μου εξηγήσεις. Βλέποντας το ένα κακό να διαδέχεται το άλλο. Και η επόμενη μέρα να είναι χειρότερη από την προηγούμενη. Και όλο αυτό να γίνεται και να προέρχεται από τον ίδιο το Θεό. Και ο Θεός να ομολογεί ότι εγώ το κάνω. Η ελπίδα του δεν έπαψε να είναι στο Θεό. Γι' αυτό, γνωρίζοντας ότι ο Θεός είναι δίκαιος, είναι αγαθός, κατάλαβε ότι ο Θεός του όφιλε μια εξήγηση. Γιατί τα κάνεις αυτά, Κύριε? Γιατί συμπεριφέρεσαι έτσι? Γιατί το επιτρέπεις αυτό?
Γιατί επιτρέπεις ο δίκαιος να ταλαιπωρείται μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, αν και η ελπίδα του είσαι εσύ? Και πήρε μια απόφαση: επί της σκοπιάς μου θα σταθώ, θα στυλωθώ επί του πύργου μου και θα προσμένω να δω τι θα λαλήσει προς εμένα και τι θα αποκριθεί σε μένα ο Κύριος, για να μου εξηγήσει, να καταλάβω. Το μυαλό μου δεν καταλαβαίνει. Αλλιώς ξέρω το Θεό και αλλιώς τον βλέπω να εργάζεται. Και ο Θεός αγαθός, γιατί είναι μισθαποδότησης τους εξητούντας αυτόν, τον επισκέπτεται και του δίνει μία απάντηση, για την οποία ο Θεός είπε: και απεκρίθη προς εμέ ο Κύριος και είπε: γράψον την όραση και έκθεσον αυτήν επί πινακιδίων, ώστε κάθε ένας που τρέχει να μπορεί να τη διαβάσει, διότι αυτή η όραση μένει και θα μένει μέχρι το τέλος και δεν θα ψευστεί. Η απάντηση θα ισχύει και τώρα σε σένα και σε όλους τους ανθρώπους, καθώς την παγκόσμια ιστορία τη γράφει και την καταγράφει ο Θεός. Μέσα από ανεξιχνία στους τρόπους και δρόμους ο Θεός εργάζεται, γράφοντας την ιστορία και οδηγώντας τους ανθρώπους στο έργο του. Και η απάντηση είναι: ό,τι και να συμβαίνει στο περιβάλλον, εάν κάποιος ελπίζει στο Θεό, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση, τότε πρέπει να γνωρίζει ότι ο δίκαιος θα ζήσει μόνο δια της πίστεως αυτού. Θα ζήσει, θα επιβιώσει, θα ευλογείται και θα απολαμβάνει μέσα στη φοβερή αυτή κρίση τα ελέη του Θεού. Ο δίκαιος άνθρωπος που περπατάει δια της πίστεως αυτού. Είναι εύκολο σε καιρούς ευημερίας ο ελπίζων στον Κύριο να ευημερεί. Είναι αδύνατον σε καιρό δυσμένειας, κρίσης, θα τολμούσα να πω κατάρας, ο ελπίζων εις τον Κύριον να ευλογείται, εκτός και αν με τα φόβου και τρόμου εργάζεται τη σωτηρία του, εξητώντας τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού, ώστε να είναι δίκαιος, αν και δεν υπάρχει δίκαιος ουδεής ανάμεσα στους ανθρώπους, αλλά να λογίζεται η πίστη του εις δικαιοσύνη, αλλά και το περπάτημά του να λογίζεται δίκαιο, καθώς περπατάει δια της πίστεως. Εδώ είναι η μεγάλη εξαίρεση στην οποία μας προσκαλεί ο Θεός. Μία εξαίρεση που την αποκαλύπτει μόνο ο Λόγος του Θεού και την κατανοεί μόνο ο δίκαιος που πιστεύει στο Λόγο του Θεού. Και ιδιαίτερα για μας που είναι οι έσχατες αυτές οι μέρες και οι καιροί είναι κακοί και θα γίνονται πιο κακοί, γιατί μοιάζουν με τις οδύνες της εγκυμονούσης, που όταν θα λένε οι άνθρωποι ειρήνη και ασφάλεια, τότε θα έρχεται ευνίδιος επ' αυτούς ο όλεθρος. Όταν όμως οι άνθρωποι του Θεού αγωνίζονται για τη δικαιοσύνη του Θεού και η ζωή τους είναι ταγμένη να βρίσκεται μέσα
στην πίστη του Ευαγγελίου, να περπατάνε μόνο μέσα στο Λόγο του Θεού, με την απλότητα, καθώς τους απλούς συνετίζει ο Θεός, με την απλότητα της Θείας Αποκάλυψης, με την απλότητα της Θείας Γνώσης. Το γράφει, έτσι θα ζω. Δεν το γράφει, δεν ασχολούμαι. Με ενδιαφέρει απόλυτα, σαν άτομο, σαν οικογένεια, με τη γυναίκα μου, με τα παιδιά μου. Με ενδιαφέρει απόλυτα μέσα στην εκκλησία που με έχει βάλει ο Θεός, να αποτελώ την εξαίρεση της κατάρας και να είμαι η μειονότητα της ευλογίας του Θεού. Δεν θέλω να ζω με λύπη όπως οι άλλοι άνθρωποι, αλλά θέλω να απολαμβάνω τη χάρη του Θεού, τη βοήθεια του Θεού, την εξαίρεση του Θεού, ζώντας απόλυτα, κατά πάντα, σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Να μιμούμε απόλυτα τον Απόστολο Παύλο, τον Απόστολο Πέτρο, την πρώτη Αποστολική Εκκλησία, και τα βήματά μου να είναι στηριγμένα σε κάθε λεπτομέρεια της ζωής μου, πάνω στον αψευδή, θεόπνευστο, ευλογημένο, γραμμένο Λόγο του Θεού. Ούτε ένα γιώτα, ούτε μία κεραία, ούτε ένα βήμα δεξιά, ούτε ένα βήμα αριστερά, αλλά καθώς θέλει ο Θεός, να εγκύπτω εις τον τέλειο νόμο της ελευθερίας και να επιμένω εις αυτόν, ώστε να είμαι όχι ακροατής επιλύσμων του Λόγου του Θεού, αλλά εκτελεστής έργου, γιατί ξέρω ότι τότε θα είμαι μακάριος εις το να εκτελώ το θέλημά του, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος, δεν υπάρχει άλλος τρόπος, δεν υπάρχει καμία άλλη οδός που να οδηγεί τα βήματά μου μέσα στο κέντρο της αγάπης του Θεού, της χάρης του Χριστού, της δύναμης του Πνεύματος του Αγίου. Ένας είναι ο δρόμος, εκτελεστής του Λόγου του Θεού κατά χάριν, καθώς θα είμαι εκτελεστής έργου. Ό,τι μπορώ, ό,τι βλέπω, ό,τι διακρίνω, ό,τι ακούω από το Λόγο του Θεού, άμεσα το αποδέχομαι και κατά τη δύναμη τη δοθήσα εις εμέ, θα γίνομαι εκτελεστής έργου. Ο βασιλικός νόμος, ό,τι δύνατο αυτή έκαμε, ό,τι μπορείς κάνε, αλλά πάντοτε σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Και να μην ξεχνάμε ότι ο Θεός υπάρχει, αλλά γίνεται μισθαποδότης μόνο εις τους εξητούντας Αυτόν. Η εξήτησή μας είναι: βοήθησέ μας να περπατάμε ακριβώς στο θέλημά σου, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Αποκάλυψέ μας το θέλημά σου και δώσε μας σοφία, σύνεση και δύναμη, ώστε αληθινά με το περπάτημά μας, με την πίστη μας, να σε ευαρεστούμε και να απολαμβάνουμε την εύνοια σου, την ευμένειά σου και την ευαρέσκειά σου. Αμήν.